Στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικές οι εικόνες από εκεί. Θα μας μεταδώσει όλη την κατάσταση ο Χρήστος Νικολαίδης. Υπάρχουν καραβάνια προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν. Πράγματι, μιλάμε για ένα ατελείωτο προσφυγικό κύμα, το οποίο έχει ήδη εκδηλωθεί εδώ, στα σύνορα ανάμεσα στην Ρουμανία και στην Ουκρανία. Πρέπει να σου πω, Λίνα, ότι όπου φτάνει το μάτι μου αυτή τη στιγμή βλέπω σταθμευμένα αυτοκίνητα τα οποία καρτερικά αναμένουν εδώ το δρόμο προς την ελευθερία και την ασφάλεια. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι ιταλωνιακές αρχές, από χθες το μεσημέρι χιλιάδες ήταν οι οικογένειες οι οποίες έφυγαν προκειμένου να βρουν ασφαλές καταφύγιο στη Ρουμανία και από αυτήν σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες. Από το πρωί καταγράφουμε εικόνες με κυρίως γυναικόπαιδα, γυναίκες με τα παιδιά τους, κλαίγοντας, με δάκρυα στα μάτια, να περνούν από το σημείο αυτό και να κατευθύνονται προς τη Ρουμανία. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είδαμε, όταν βρισκόμασταν στα ρουμανικά σύνορα, είδαμε τις αρχές και εθελοντές της Ρουμανίας να προσπαθούν να προσφέρουν τα βασικά αγαθά στους ανθρώπους οι οποίοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να αφήσουν τη χώρα. Πραγματικά, οι ιστορίες, ο καθένας από τους ανθρώπους, από τους χιλιάδες αυτούς ανθρώπους, ο καθένας τους έχει να διηγηθεί και από μια τραγική ιστορία. Μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι μας έλεγαν χαρακτηριστικά ότι άκουσαν και ένιωσαν έναν δρυμύτατο βομβαρδισμό στη διάρκεια της νύχτας, γιατί κατοικούσαν σε κάποια περιοχή στην οποία πολύ κοντά υπήρχε μια στρατιωτική εγκατάσταση, ένα αεροδρόμιο ή κάτι τέτοιο, και μετά τους βομβαρδισμούς αυτούς δεν είχαν απολύτως καμία σκέψη, έπρεπε να σηκωθούν να φύγουν και αυτό κάνουν. Πραγματικά αυτή η ανθρώπινη ουρά των αυτοκινήτων και των οχημάτων των λοιπόν είναι τεράστια, πάνω από 10 χιλιόμετρα, είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα όλη αυτή η ουρά, ενώ εκατοντάδες είναι οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως παρατηρήσαμε πριν από λίγα λεπτά και όπως μπορείτε να δείτε και εσείς στα πλάνα που σας στέλνει ζωντανά ο Δημήτρης Αλεξάκης, παράτησαν τα αυτοκίνητά τους δεξιά και αριστερά του δρόμου προκειμένου να περάσουν πεζοί, να περπατήσουν 2 και 3 χιλιόμετρα προκειμένου να βγουν στη Ρουμανία. Και όταν φτάσουν στα σύνορα με τη Ρουμανία, Χρήστο, είναι εύκολο να περάσουν? Περνούν όλοι εννοώ? Περνούν με πάρα πολύ αργό ρυθμό, Λίνα. Οι ουκρανικές αρχές κυρίως τους καθυστερούν και τους αφήνουν κατά κύματα να φεύγουν. Ωστόσο, καθυστερούν πάρα πολύ. Κάτι το οποίο φυσικά τους επιβάλλει. Μας έλεγε λοιπόν ο Χρήστος Νικολαίδης στην απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, για τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν στα σύνορα με την Ρουμανία.